Είναι πραγματικά οξύμορο να εισάγει η κυβέρνηση ρυθμίσεις στο παρόν σχέδιο νόμου για την ταχύτερη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της σύντιμησης των προθεσμιών για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του διορισμού ή της πρόσληψης, με απότερο στόχο, όπως λέει, την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την ίδια στιγμή να αφήνει άλυτο το κύριο πρόβλημα αυτό της υποστελέχωσης, η οποία σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος, την παρακράτησή τους εδώ και χρόνια από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που έχει ήδη οδηγήσει δομές και υπηρεσίες των Δήμων, όπως καθαριότητα, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΙΦΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι και άλλες δομές σε οριακή κατάσταση, που είναι απολύτως σίγουρο ότι θα επιδεινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω συνταξιοδότησης πολλών εργαζομένων και σε συνθήκες βέβαια αύξησης των κοινωνικών αναγκών αλλά και των αναγκαίων έργων που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η απαγόρευση μόνιμων προσλήψεων για πάνω από μια δεκαπενταετία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών και στην ορίμανση βέβαια των προϋποθέσεων για την ιδιωτικοποίησή τους. Και βέβαια όταν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, αυτό σημαίνει είτε με την ανταποδοτική λειτουργία δομών και υπηρεσιών από τον ίδιο τον Δήμο, είτε απευθείας από τον ιδιώτη. Για τον Δημότη το δίλημα είναι το ίδιο. Έχεις να πληρώσεις, θα έχεις και δρόμο και παιδικό σταθμό για το παιδί σου, καθαριότητα, νερό και όλα τα αγαθά του κόσμου. Δεν έχεις, είσαι απόκληρος και περίσευμα της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει νέα τέλη, νέα χαράτσια, νέες επιβαρύνσεις που θα τα επομιστεί ο Δημότης εργαζόμενος. Χθες συζητήθηκε εδώ μια επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για την έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία λειτουργεί με μόλις το 40% του δυναμικού της με βάση τα δικά της στοιχεία, δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου. Κάθε μέρα δουλειά αδιάκοπα, αδιάλειπτα, για 10 με 15 ημέρες χωρίς ρεπό, ημέρες ανάπαυσης και πάει λέγοντας. Η ελλειπή συντήρηση του στόλου των οχημάτων, λόγω της έλλειψης ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων, η έλλειψη των ΜΑΠ, σε συνδυασμό με την αποψήλωση της υπηρεσίας από προσωπικό και την εντατικοποίηση της δουλειάς, συνιστά όλο αυτό ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που οδηγεί στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και στρώνει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, μαζί με τους delivery και τους οικοδόμους, έχουν τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα. Από το 2014 μέχρι το 2023 είχαμε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 65 νεκρούς και 102 περιπτώσεις βαριά τραυματισμένων, εκατοντάδων σακατεμένων, με την πλειοψηφία των θυμάτων να είναι εργαζόμενοι από αυτές τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Στο Δήμο Ηρακλείου, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, το 40% του προσωπικού είναι συμβασιούχοι. Ολόκληρες δομές λειτουργούν σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορισμένου χρόνου, πολλοί από τους οποίους υπογράφουν συνεχόμενες συμβάσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Έχει 1.700 περίπου εργαζόμενους και δεν υπάρχει γιατρός. Τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονται με καθυστέρηση και αντί να το λύσει η κυβέρνηση το πρόβλημα και να διευρυνθεί η παροχή του ενός λίτρου γάλακτος ανά μέρα για όλους τους εργαζόμενους με τέτοιες συνθήκες εργασίας ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας, το μετατρέπει σε υποχρέωση, μετατρέπει την υποχρέωση αυτή σε ένα ετήσιο επίδομα 300 ευρώ. Ποια ήταν η απάντηση της κυρίας Χαραλαμπογιάννη, η οποία βρίσκεται σήμερα εδώ? Από τον προγραμματισμό του 2023 και μετά, λέει, να ξεκαθαρίσω, λέει, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών στοχεύει σε όλο και περισσότερο ενίσχυση με νέο προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Έτσι, οτιδήποτε τεκμηριώνεται από τους Δήμους της χώρας, ό,τι αφορά ανταποδοτική υπηρεσία και τα ανταποδοτικά τέλη, δύναται να καλύψουν τη μισθοδοσία τότε, εάν οι ειδικότητες ενός ανταποδοτικού χαρακτήρα εγκρίνουμε το 100% του αιτήματος. Τότε, εάν οι ειδικότητες είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, εγκρίνουμε το 100% του αιτήματος. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι αυτό, ότι οι εργαζόμενοι με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις συνιστούν πλέον τον κανόνα και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό και τείνουν να γίνουν πλειοψηφία.
Έτσι εξηγείται γιατί η κυβέρνηση δεν μετατρέπει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Γιατί απορρίπτει τις σχετικές τροπολογίες του ΚΚΕ και αρκείται στα πασαλήματα. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, η κυβέρνηση ψήφισε ένα νομοσχέδιο εδώ στη Βουλή, βάζοντας εμπόδια ώστε να μην υφίσταται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να γίνουν αορίστου χρόνου, το πλέον αυτονόητο, αφού καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες βασικών λειτουργιών των Δήμων, με το πρόσχημα να ξεπεραστούν προβλήματα από τους μη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Αρνείται δηλαδή να ικανοποιήσει τα αιτήματα πολλών Δήμων για τις αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, ενώ είναι απλοχέριδες όταν είναι να προσλάβουν οι ίδιοι οι Δήμοι και να καλύπτουν τη μισθοδοσία τους. Όπως κοροϊδία επίσης είναι και η διάταξη που προβλέπει για την ειδική μέρημνα του κράτους για τους ορεινούς, νησιωτικούς και υπηρετικούς δήμους της χώρας, εισάγοντας το κριτήριο της εντοπιότητας στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων. Έτσι δηλαδή νομίζετε ότι θα λύσετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών? Στρουθοκαμιλίζετε, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης. Ακολουθείτε την τακτική αγνόησης της αιτίας του προβλήματος, υποκρινόμενοι ότι δεν υπάρχει. Αν πραγματικά θα θέλατε να λύσετε το πρόβλημα στελέχωσης των ορεινών και νησιωτικών δήμων, δώστε πραγματικά κίνητρα, μισθολογικά, επιστημονικά, μέσα σε αξιοπρεπές συνθήκες δουλειάς. Για τα χάλια στους δήμους, τους δημόσιους φορείς, νοσοκομεία, σχολεία και άλλα, για τις μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, μηχανικών, γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, εκπαιδευτικών στα σχολεία, για τις ικτρές συνθήκες εργασίας και την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και στους πενιχρούς μισθούς, για το ότι είναι ξεχαρβαλωμένα τα νοσοκομεία, για την παντελή απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής, ευθύνεται ο κακός ο εργαζόμενος ή, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό, γιατί λείπουν ικανοί και αποτελεσματικοί μάνατζερ και τα επιτελεία των ειδικών συμβούλων. Έτσι είναι. Ή γιατί λείπουν χιλιάδες μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές από τα νοσοκομεία, χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, αλλά και στις πολεοδομίες των Δήμων, τις τεχνικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στη διαχείριση των νερών, στις υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, ΚΔΑΠΜΕΑ και αλλού. Το ότι δεν έχετε στελεχώσει τις υπηρεσίες αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών για να διεκπεραιώσουν τον έλεγχο χιλιάδων φακέλων των πληγέντων στη Θεσσαλία από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό και τους εναπομείναντες να τους κάνετε μπαλάκι πότε να κατοικροϊδρεύουν στην Κρήτη και πότε στη Θεσσαλία. Με συνέπεια βέβαια να εξοντώνετε αυτό το υπάρχον προσωπικό, το ελάχιστο, με ωράρια λάστιχο και να τίθετε σε κίνδυνο υγεία του λαού, η μόρφωση της νέας γενιάς και να απειλείται καθημερινά η ζωή των πολιτών από πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές. Στόχος διαχρονικά των κυβερνήσεων είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού και κλείνω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, ενός κρατικού μηχανισμού κεντρικού, τοπικού, περιφερειακού για τις ανάγκες του κεφαλαίου και εχθρικό για το λαό σε κάθε πτυχή της ζωής του. Ένα μηχανισμό γυμνό, ανίκανο, αναποτελεσματικό όταν αναμετρέεται με τις λαϊκές ανάγκες και αγωνίες και αποτελεσματικό, γρήγορο και γαλαντόμο όταν συναντιέται με τα σχέδια ανασυγκρότησης που επιτάσσουν τα κοράκια της πράσινης ανάπτυξης. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέμε ότι αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει τον πραγματικά μεγάλο διοικητικό βάρος που συνεπάγονται οι συνεχείς προσλήψεις αναλώσιμου προσωπικού και στη συνέχεια η λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, δεν έχει παρά να εισακούσει το αίτημα των εργαζομένων που πολλές φορές το έχει φέρει στη Βουλή το ΚΚΕ για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Η μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν είναι ούτε προνόμιο για λίγους, ούτε έπαθλο για τυχερούς, είναι ανάγκη και δικαίωμα για όλους. Ευχαριστώ πολύ.